λόγος της Δημοκρατίας που είδα, συνάδελφο στο ΤΕΙ Υπήρου, ιστορικό, κυρίως όμως έναν άνθρωπο που για όλους εμάς είναι συνδεδεμένος με την πιο νυφάρια, συστηματική και τεκμηριωμένη προσέγγιση που έχουμε για τους Αλβανούς και ως γείτονές μας. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Καταρχάς και εγώ πρέπει να ευχαριστήσω με τη σειρά μου την Αλβανική Επιτροπή και φυσικά ειδικά τον Δημήτρο Χριστόπουλο για την πρόσκληση. Νομίζω ότι το θέμα λογοκρισία και σοσιαλιστική Αλβανία σε μια πρώτη ανάγνωση είναι κάτι σαν να παραβιάζουν ανοιχτές θύρες. Όμως νομίζω ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που αξίζουν περαιτέρω μελέτες. Καταρχάς για αυτή τη συζήτηση πρέπει να διευκρινιστούν οι όροι με τους οποίους γίνεται η συζήτηση. Τι εννοούμε όμως ελληνική μειονότητα τη συγκεκριμένη περίοδο. Όπως είχε αναδείξει ο Παντισιώτης, το μεταπολεμικό αλβανικό κράτος δεν έχει συγκεκριμένη και ξεκάθαρη στάση απέναντι στις διεθνείς συνθήκες που υπέγραψε η Αλβανία του Μεσοπολέμου, χωρίς όμως να υπάρχει και αμφισβήτησή τους. Υπενθυμίζουμε αρχικά ότι υπήρξε μια αναγνώριση ελληνόφωνης Ορθόδοξης και στη συνέχεια μιας αόριστα ελληνικής μειονότητας. Παράλληλα, και ως πληθυσμού των μειονοτικών ζωνών στον Νότο, από τις οποίες έχουν αφαιρεθεί σε σχέση με τον Μεσοπόλεμο οι τρεις ελληνόφωνοι οικισμοί στη Χιμάρα, πρέπει να επισημάνουμε τους μειονοτικούς κατοίκους στα αστικά κέντρα, τόσο στον Νότο, όσο και στα Τύρανα και σε άλλες πόλεις, καθώς και σε μερικά ακόμα χωριά. Ο εντοπισμός μειονοτικών εκτός των ζωνών, ουσιαστικά σε αστικά κέντρα, είναι δύσκολος, καθώς διακρίνεται σε υψηλό βαθμό και την ένταξή του στην αλβανική κοινωνία, ενώ παράλληλα υπάρχουν και μεικτοί γάμοι. Όταν λέμε η σοσιαλιστική Αλβανία, νομίζω ότι είναι κατανοητό για ποια εκδοχή του σοσιαλισμού εμείς συζητάμε. Απλά να σημειώσω ότι η αλβανική εκδοχή παραμένει στις δομές της, στενά προσανατολισμένη στις ελληνικές πρακτικές ή επιλογές, ανεξάρτητα της πολιτικής επιλογής της ηγεσίας. Καλές ή κακές σχέσεις κατά περίοδους με την Ιουγκοσλαβία του Τίτου, τη Σοβιετική Ένωση, τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ή την ύστερη περίοδο, την αποκαλούμενη και περίοδο της απομόνωσης, την εισαγωγή μιας ελαφρώς διαφοροποιημένης πολιτικής απέναντι στο ελληνικό κράτος. Και οι μηχανισμοί της λογοκρισίας στην Αλβανία ακολουθούν το σοβιετικό μοντέλο. Σε θεσμικό επίπεδο δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη νομοθεσία. Το σύνδρομο όμως της Λαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Αλβανίας, ισχύει από το 1977, το οποίο διαδέχθηκε το Σύνταγμα του 46-6 της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας, στο άρθρο 55 απαγορεύεται η ίδρυση οποιασδήποτε οργάνωσης με φασιστικό, αντιδημοκρατικό, θρησκευτικό και αντισοσιαλιστικό χαρακτήρα. Απαγορεύεται η φασιστική, αντιδημοκρατική, θρησκευτική, φιλοπόλεμη, αντισοσιαλιστική δράση και προπαγάνδα, καθώς και υποδάβληση εθνικού και φιλετικού μίσους. Αυτή στάθηκε η ηλικία λήθος με την οποία συντάχθηκαν τα κατηγορητήρια. Όποιος έκανε προπαγάνδα, αντικομματική, αντικρατική, αντισοσιαλιστική, θεωρείται εχθρός του λαού. Με την ψήφιση του ποινικού κώδικα, οι κυριότερες κατηγορίες που χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των αντιπάλων ήταν εκείνες της διαφώτισης και της προπαγάνδας και της προδοσίας προς την πατρίδα. Εκφράσεις που δικάζονταν: το ψωμί δεν έχει πατάτες, με τι θα ζήσουμε εμείς, δεν μας φτάνει το ψωμί να φάμε. Η ηγεσία δεν έχει το νου της στο λαό, αλλά στον εαυτό της, στο εξωτερικό το επίπεδο διαβίωσης είναι υψηλό. Η απόφαση για απαγόρευση κυκλοφορίας βιβλίων, χωρίς όμως να κλείσουν βιβλιοπολία, λήφθηκε στη συνάντηση στο Σεπτέμβριο του 1950 του Ιχίσνη Κάπου με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Πολιτισμού, καθώς θεωρήθηκε ότι διάφορα ιδιωτικά βιβλιοπολία πουλούσαν βιβλία με εκδραστικό περιεχόμενο. Στη συζήτηση που έγινε στη σύσκεψη του Πολιτικού Γραφείου το 1952, λήφθηκε η απόφαση σχετικά με τη μη ανεξαρτησία του τύπου από το κόμμα. Επιπρόσθετα, η σύνταξη της εφημερίδας Zeri Popul, της επίσημας αν θέλουμε εντός εισαγωγικών, θα έπρεπε να εκλαμβάνει ως διαταγές τις οδηγίες που θα έδινε η Κεντρική Επιτροπή. Για να καταλάβω ένα παράδειγμα λογοκρισίας ευενεούμενης, μπορούμε να πούμε το εξής. Της αρχής δεκαετίας του 70, ο γνωστός αριστερός Τούρκος συγγραφέας Αζίκης Νεσί, ή αλλιώς Μαχμούτου Αρέτ Νεσί, επισκέφθηκε την Αλβανία και το συνόδευαν οι δημοσιογράφοι ενός τοπικού σατιρικού περιοδικού του Χοστένι. Ο Νησίν γνώριζε έναν παλιό συγγραφέα και θέλησε να τον δει, υποψιασμένος για το τι συνέβαινε. Η συνοδοίτρια αρχικά του είπε ότι είναι άρρωστος, και όταν εκείνος είπε να πάνε στο σπίτι του, απάντησε να τον δίνει στο νοσοκομείο. Όταν θέλησε να τον επισκεφθεί και στο νοσοκομείο, η απάντηση ήταν ότι υπήρχε επιδημία και δεν μπορούσαν να τον επισκεφθούν. Ο συγγραφέας ήταν στη φυλακή. Σε ερώτηση προς τους ομιλητές του, ως ποιο επίπεδο μπορούσε να προχωρήσει το επίπεδο κριτικής του απέναντι στην κρατική εξουσία, αναφέροντας ότι στη χώρα του μπορούσε να γίνει κριτική και σε πρωθυπουργό, η απάντηση ήταν στο βαθμό του ταξιάρχου. Όπου ταξίαρχος νοείται ο υπεύθυνος που μπορούσε να οδηγήσει περίπου 30 άτομα στο θερισμό το καλοκαίρι. Υπάρχει κάποια διαφορετική αντιμετώπιση Αλβανών πολιτών και πολιτών από τις μειονότητες ως προς το θέμα των πολιτικών δικαιωμάτων? Νομίζουμε ότι το πλαίσιο είναι το ίδιο στην κατεύθυνση του περιορισμού τους. Ο στόχος του αλβανικού κράτους ήταν η ενσωμάτωση όλων των μειονοτήτων
με αποκοπή από τους εθνικισμούς των γειτονικών βαλκανικών κρατών, είτε διαφοροποίησή τους από θρησκευτικά κέντρα, όπως η περίπτωση των χριστιανών καθολικών. Άλλωστε, πολλά μέλη της αλβανικής ιντελιγένσια ήταν βλάχοι, ενώ τα ΜΜΕ στην Αλβανία πρόβαλαν την εικόνα ότι το κόμμα ενδιαφερόταν για την ελληνική μειονότητα χωρίς να κάνει διακρίσεις. Οι διαφοροποιήσεις στις βιωματικές αναφορές των ελληνικών μειονοτικών έχουν να κάνουν με την τοπικότητα. Θεωρούν ως μεγαλύτερο ζήτημα τη μη επικοινωνία με τον ελληνικό κορμό, δεν μπορούσαν να αναφέρουν την Ελλάδα ως πατρίδα να συζητήσουν για την ελληνική πολιτική. Στην πόλη των Αγίων 40 είναι στο 40, θέλετε, που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ κοντά η Κέρκυρα, δεν μπορούσε ούτε να κοιτάξει προς την Κέρκυρα. Καλώς θεωρείται ότι ήθελε να φύγει στην Κέρκυρα. Οι βλάχοι επίσης από το Μετσιτιά, οι Βανιτόβλαχοι, οι οποίοι είχαν ήρθει από την Ελλάδα και αποκλείστηκαν με τα κοπάδια τους, είχαν την ίδια τύχη με τους Έλληνες αυτή την περίοδο. Μπορεί να υπάρξει κάποια περιοδολόγηση του όλου φαινομένου. Και πάλι νομίζουμε ναι, οι περισσότερες δύσκολοι περίοδοι μπορεί να θεωρηθούν ότι έχουν σχέση και τις πολιτικές εξελίξεις και εκτός Αλβανίας. Μία πρώτη είναι και τη σχέση της εννοείται με τις άλλες χώρες της Σοβιετική Ένωση, Κίνα κλπ. Μία πρώτη είναι την μεταβολή του 52, η οποία εγγενιάζει μια συνέχεια στην εκπαίδευση και την οποία στο εγκατάξιο σχολείο για τη μειονότητα πλέον γίνεται το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων στην αλβανική γλώσσα. Ο Τσιτσιλίκης κάνει μια περιοδολόγηση, είναι η περίοδος σοβιετικής προσέγγισης που είναι μια δεύτερη περίοδο ένταση αποτελεί η περίοδος των ετών 70-75, όταν διαπιστώνεται ότι η πολιτιστική επανάσταση κατά μίμηση της αντίστοιχης κινέζικης δεν αποδίδει. Η οικονομία συναντά δυσκολίες και το καθεστώς άρχισε να απογοητεύεται και να βρίσκει εχθρό στο στρατό και στον πολιτισμό. Η τέταρτη ολομέλεια του κόμματος εργασίας του 1974, όπως αναφέρουμε στις αισθηματικές αναφορές στην ελληνική περίπτωση, έβαλε στο γύψο τους δημιουργούς. Ο συγγραφέας έπρεπε πλέον να εργάζεται ένα χρόνο στον αγροτικό συνεταιρισμό, όποιος έγραφε για την εργατική τάξη έπρεπε να εργαστεί κάπου αλλού, ενώ στο φεστιβάλ του τραγουδιού υπήρξαν ξυλοδαρμοί. Μια πραγματικότητα όμως η οποία συμβαίνει για πολλούς άλλους Αλβανούς πολίτες. Το κράτος θεωρούσε ότι απειλείται από την αστική ιδεολογία και οι πολίτες κατηγορούνταν ότι είχαν επηρεασμό από την ξένη ιδεολογία. Όταν παραδείγματος χάρη μια κοπέλα έβαζε πλατύτερη ζώνη στο φόρεμά τους και έκανε περισσότερα ταράγματα στο χορό ή στη φωνή, στα τραγούδια, υπήρχε επιρροή από την ξένη ιδεολογία. Και μετά το 1985, μετά το θάνατο του Χότζα, υπάρχει μια αλλαγή, αλλά τίποτα δεν καταραίει μέχρι το τέλος της εποχής Αλία. Οι άνθρωποι τουλάχιστον στην πρωτεύουσα μπορούσαν να μιλήσουν πιο άνετα. Όταν κάποιοι πήγαν στα χωριά της μειονότητας, τους κοίταζαν οι παραμονές με απορία για τα όσα έλεγαν, αλλά κατανοούσαν ότι η μεταβολή θα γινόταν από τα τύρανα. Οι συγγραφείς που παρακολουθούνταν ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ο ένας κατέδιδε τον άλλον. Ποιο είναι το εντυπωσιακό, ότι μετά την αλβανική μεταπολίτευση στις αρχές δεκαετίας του 90, η μειονοτική στην Αλβανία που διακρίνονταν ως αριστερή, τα ίδια πρόσωπα στην Ελλάδα μεταβάλλονται σε δεξιούς και ακόμα και σήμερα βρέχουν δάφνες εθνικοφροσύνης και χαίρουν υποστήριξης περιθωριοποιημένων αλυτρωτικών ελληνικών οργανώσεων παραγωγής πολιτικής για το περιοδικό. Όπως είναι κατανοητό, μέσα από όλα αυτά, ο εθνικός προσανατολισμός των μειονοτικών προκαλούσε το μεγαλύτερο ζήτημα, καθώς το King State ήταν στα πέντε πλευρά των συνόρων. Σε ποια επίπεδα εκδηλώνονται οι περιορισμοί και η λογοκρισία? Πρώτον, στο δημοτικά τραγούδια. Αλλάζουν οι στίχοι των τραγουδιών και νέοι στίχοι σε παλιές μελωδίες εξηγούσαν τα σοσιαλιστικά ιδεώδη. Λογοκρισία γεννούνται και στις ορχήστρες. Η λογοκρισία στα τραγούδια χαλάρωσε κατά κάποιο τρόπο μετά το 1980. Παράδειγμα, στην Δερμητσάνη, στις αρχές δεκαετίας του 80, σε παράσταση όμως τραγουδούσαν ένα πρώτο τραγούδι την Πανάγιο, η μελωδία ήταν η ίδια και οι στίχοι έλεγαν ότι η Πανάγιο πήγαινε στον κάμπο και έβγαλε στάρι καλό. Οι θεατές όμως άκουγαν αυτό που γνώριζαν. Ακόμα και στα τραγούδια του Γάμου υπήρχε επιλογή σε αυτά που έπρεπε να ακουστούν, υπήρχε πρόποση ύμνου στο καθεστώς, καθώς και δηλές παρεμβάσεις προσκεκλημένες για τραγούδια που δεν έπρεπε να ακουστούν. Μειονοτικός από την Τρόπολη φυλακίστηκε για παρόμοια εξήγηση, όταν ο καταδότης πήγε σε σπίτι συγγενώτη στο Ελμπασάν ως επισκέπτης και άκουσε για τραγούδια του γάμου του τα οποία δεν ήταν εγκεκριμένα. Δεύτερο πεδίο που εκδηλώνεται, λογοκρισία στους συγγραφείς καθώς και στα ελληνικά βιβλία. Ως προς τη διανόηση περιλαμβάνει συγγραφείς και δημοσιογράφους του κύκλου του Λαϊκού Βήματος, της ολινόμενης εφημερίδας της μειονότητας, σε δύο επίπεδα, στη λογοκρισία και στην αυτολογοκρισία, τα οποία θα πούμε και μετά. Λογοκρισία ήταν σε ένα πλαίσιο που σαφώς είχε την έγκριση των κομματικών και κυβερνητικών οργάνων σε τopικό αλλά και κεντρικό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, ο δημοσιογράφος αντιλαμβανόταν ότι δεν μπορούσε να γράψει κάτι. Για την επάρκεια των τροφίμων ή τα σχολεία. Για ατυχήματα. Δεν μπορούσε να το γράψει ο χάρη εκτός ενός αυτοκινήτου. Για επιδημίες. Δεν μπορούσε επίσης να αναφέρονται, για παράδειγμα, νοσοκομείο δεν λειτουργήσε σωστά. Παραδείγματος χάρη, το 1972 σε νοσοκομείο του Τυράννου πέθανε 27 νεογνά. Ο ενταφιασμός τους έγινε μακριά από την πόλη, αλλά τη δεκαετία του 80 σε εργασίες εξκαφής, μια μπουλντόζα βρέθηκε μπροστά στον ομαδικό τάφο και προφαντώς έγινε γνωστή η υπόθεση. Αντίθετα, επιτρεπόταν η αναφορά στο σεισμό, καθώς υπήρχε χώρος για την προπαγάνδα και αναδεικνύονταν ο ρόλος του κόμματος και του κράτους στη σωστή αντιμετώπιση τους.
Έτσι, το 1975, στην περίπτωση του σεισμού στη Δνίπρη, η ανταπόκριση του τοπικού δημοσιογράφου στο Λαϊκό Βήμα έγινε άμεσα με δημοσίευση στη Ζένη Πόπουλη και όλες οι δομές του αλβανικού κρατικού μηχανισμού κινητοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της φυσικής καταστροφής. Με τη δημοσιότητα του όλου ζητήματος, αφενός επιδεικνύονταν αλληλεγγύη στη μειονότητα και αφετέρου προβαλλόταν η γενναιοδορία και η εγρήγορση του κράτους. Ο δημοσιογράφος μπορούσε να ασκήσει περιορισμένη κριτική ως προς την αναποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής. Ο δημοσιογράφος του 1992 παρατηρούσε ένα κτίριο στο κέντρο της Δερβιτσάνης, του μεγαλύτερου μειονοτικού χωριού, το οποίο δεν προχωρούσε ανέγερση και το οποίο προοριζόταν να γίνει μέγαρο πολιτισμού. Στην πλατεία του χωριού κάποιος του είπε ότι από όταν κρατούσε το γιο του στο χέρι με λίγο πήγε στρατιώτες, το κτίριο δεν είχε ολοκληρωθεί. Γράφει ένα ζήτημα για το άρθρο, το οποίο δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. 20 χρόνια μετά, ο ίδιος δημοσιογράφος βρήκε για τον ίδιο σε ομιλητή στο Σαράντι, και ο οποίος του είπε για το άρθρο του ότι. Τον ενημέρωσε μάλλον στον ομιλητή του, ότι 2 μέρες μετά την ομιλία του, το συνάντησε ο ασφαλίτης της ζώνης και του είπε να μην ξαναπεί αυτό το πράγμα. Κάθε άρθρο του τύπου, όπως είναι γνωστό, είχε διπλό ρόλο, το κομματικό της διαφώτισης αλλά και το νομερωτικό. Ο τρόπος διατύπωσης των ειδήσεων αντανακλάται στο γνωστό ανέκδοτο. Διάβασε εφημερίδα. Όχι, τη διάβασα χθες. Μυθιστιμωρήματα διακινούνται από τη Ρουμανία, μπορείτε να καταλάβετε το ευνόητο, και όταν το 1974 ο ειδωτικός οίκος να φράσε ανέλαβε να δημοσιεύσει κάποια ποίηματα Ελλήνων συγγραφέων, όπως ο Γιάννη Μοστάκη, Σοφία Μαυροδίου Παπαδάκη και Απόστολο Σπίλιο, η αλβανική κυβέρνηση ζήτησε από την πρεσβεία της Αλβανίας στην Αθήνα να διευρυνήσει τις πολιτικές του πεθύσεις. Το χειρότερο πεδίο όμως ήταν η αυτολογοκρισία. Ο αρχισυντάκτης της μειονοτικής εφημερίδας είχε τονίσει σε νεαρό του Κουκούσου Σαράντε ότι, έχοντας τον όρθιο στο γραφείο του, μην ξεχάσει ποτέ ότι σε αυτά που γράφεις ότι είσαι δημοσιογράφος στο Λαϊκό Βήμα. Οριοθετώντας και τα όρια της κριτικής τα οποία μπορούσαν να γίνουν. 2 άρθρα που δείχνουν το μέγεθος της κριτικής. 1 άρθρο για μια γεννήτρια στο θεολόγο, η οποία ήταν μεγάλη και έπρεπε να πάει αλλού, καθώς δεν εξυπηρετούσε τις ανάγκες του χωριού. Και η καλλιέργεια που λύγανε στο Φινίκι, η οποία αντί να καλλιεργούνται στη μικρή πεδιάδα, όπου θα επιτρεπόταν η στροφή της κεφαλής των φυτών ώστε να ακολουθεί η κίνηση του ήλιου, τα γνωστά και φυσική κίνηση του φυτού, η λύγανε καλλιεργούνται σε μια πλαγιά, με αποτέλεσμα η παραγωγή να μην είναι καν στο 1/5 της δυνητικής. Σε συγκίνηση στο λιωτήρι, το κυλαλά των μειονοτικών, δηλαδή στο μικρό εργαστήριο παραγωγή ηλιαλέου με έκλειψη των καρπών, δεν υπήρχε περίπτωση παράκουση εντολών που έρχονταν από πάνω. Καθώς ο κεντρικός σχεδιασμός στην παραγωγή εξυπηρετούνταν σε συγκεκριμένη περίπτωση. Η αυτολογοκρισία ήταν περισσότερο βαριά και ένας από τους πληροφορητές μου έκανε λόγο για τη διαμόρφωση ενός άλλου εαυτού, παραμορφωμένος να μπορέσει να επιβιώσει. Ήταν τόσο ενσωματωμένη στη συνείδησή του η αυτολογοκρισία, ώστε οι επιλογές του την ταλαιπωρούσαν. Από τη μία πρέπει να είναι καλός επαγγελματίας, καλός δημοσιογράφος για την κοινωνία, το κράτος και το κόμμα, και ο τρόπος γραφής του είναι αυτός που δεν έπρεπε να οδηγεί στην φυλακή. Από την άλλη πλευρά όμως, τι ήταν αυτό που εφαρμοζόταν και ποια προβλήματα αντιμετώπισε. Οι αλληγορίες και μεταφορές χρησιμοποιήθηκαν για την αποφυγή της λογοκρισίας. Ένα κρίσιμο ζήτημα ήταν το κυρίαρχο αλβανικό αφήγημα για τη μειονότητα. Ότι οι Έλληνες ήρθαν στις αρχές του 19ου αιώνα ως έπικοι στον χώρο που τους έφερε ο Αλίπασάς. Η έμεση απάντηση ήταν η δημοσίευση στη μειονοτική εφημερίδα ενός παλιού δημοτικού τραγουδιού που αποδείκνει την προγενέστερη παρουσία στον χώρο. Η δημοσίευση έγινε με τρόπο που ήταν και κομματικά εντάξει, αλλά και περνούσε το μήνυμα σε αυτούς που μπορούσαν να καταλάβουν. Άλλο παράδειγμα για τα προβλήματα διαβίωσης, η δημοσίευση ποίηματος και με αναφορά σε πεδιάδα και βουλεύτες μειονότητες, όπου κάπως παρουσιάζεται ο Σοφράς και τα χωριά γύρω-γύρω καθόταν αφάνη. Η διαφοροποίηση ήταν στη χρήση του χρόνου, αντί για ενστόχια χρήση παρελθόντα χρόνου. Ο κάμπος είχε καλά, μα τα χωριά πεινούσαν. Αυτοί που διάβασαν είχαν συνέστηση, καταλάβαιναν ότι τα χωριά πεινάνε. Σε μια ποιητική έξαρση γράφονται τα 101 ποίηματα από τον Ανδρέα Ζαρβαλά, αναφορά σε μια μειονότητα καταδικασμένη με τη μέγιστη των φυλακών και με σημείο αναφορά στο δικό του την παιδική ηλικία, τα βιώματα του συγγραφέα του Λαζάτη στην επαρχία τη Λεβαδιά, όταν στον καφέ και στο ρακί των μεγαλύτερων, 20 χρόνια πριν, γινόταν αναφορά για ξυλοδαρμούς, φυλακές και εξορίες από την κοινωνική περιοχή της Δίβρης. Άλλος έμαθαν ότι συνενήθηκε 10 χρόνια, άλλος για 20 και άλλο το καταδίκασαν για 101 χρόνια, ένα μέγεθος αδιανόητο για ένα μικρό παιδί. Πού βρίσκεται αυτό η λογοκρισία? Τα 101 ποίηματα τελείωσαν το 1976, μπήκαν σε μία μπουκάλα και θάφτηκαν στον κήπο, κάτω από μία σιπιά και βγήκαν το 1991. Όταν τα έβγαλε από τη γη, εντελώς πειματικά, η ιστορία είχε μάρτυρες. Ο Χρήστος Παπουτσάκης από Παρτί και ο Ηλίας Κανέλης, σε επίσκεψή του στην Αλβανία τον Αύγουστο του 1991, όταν τους το ανέφερε, καθώς εκείνη τις μέρες είχε γίνει εξκαφή, δεν το πίστεψαν και τους οδήγησε να τα δει. Ο Παπουτσάκης ζήτησε τη δακτυλογράφησή του, τα εξέδωσε και έτσι έγινε και η παρουσίασή του στο Φεβράριο του 1992 στο σπίτι της Κύπρου.
τρίτο επίπεδο στο οποίο γινόταν αυτή η ρητοκρισία. Στην καθημερινότητα, στο δημόσιο λόγο και στο δημόσιο χώρο, αν θέλετε, στη συνήθεια που υπήρχε. Πολλοί κατηγορήθηκαν ότι έβλεπαν τηλεόραση ή άκουγαν ραδιόφωνο. Μπορούσε να ελληνικούσαν ελληνικά παντού, όπου υπήρχε ελληνικό στοιχείο, όπως στην πόλη των Αγίων 40, όμως ξένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και τηλεοπτικοί απαγορευόταν να ακούγονται από τους πολίτες. Κάποιος μπορούσε να ακούσει ιδιωτικά ραδιόφωνο ελληνικό ή τηλεόραση με φόβο, συχνά υπήρχαν παράστα, ενώ υπήρχε άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούσαν ανελιπώς το θέατρο της Δευτέρας. Εμπειρικές προσεγγίσεις κάνουν λόγο ότι ο ένας στους τρεις είχε κάποια συνεργασία με αστυνομία, συμβουλή ή άλλες υπηρεσίες. Οι ινστρούκτορες μιλούσαν αλβανικά, όπως και οι τοπικοί αντίστοιχοι. Σε μια συνάντηση σε ένα χωριό στην Κράβα, κοντά στο Καρό και στα Σύνορα, ρωτήθηκε ο σύντροφος ινστρούκτορας τι ήταν καλύτερο, να πιεις νερό στην πηγή ή 100 μέτρα πιο κάτω. Και κατανοώντας τον λόγο και των κατοίκων, άρχισε να μιλάει ελληνικά. Παράδειγμα λογοκρισίας στην δημόσιο χώρο παραζούνται από τη δεκαετία του 40. Για την μειονότητα το 46-70 δυνητική με φυσικό κύρος συνελαμβάνονται για σχέσεις με την Ελλάδα, δικάστηκαν από στρατιωτικό δικαστήριο στο Αργυρόκαστρο, που εισαγγελέα είναι Έλληνας, και στη δίκη κάποιος από την Ρήφρη απαντούσε στην κατηγορία «Θέλεις την Ελλάδα», απαντούσε το εξής: «Θέλω την Ελλάδα, αλλά εγώ θέλω το σύνολο να περάσει στη βόρεια γωνιά του σπιτιού». Τέταρτο επίπεδο λογοκρισίας είναι η εκπαίδευση. Όπως είναι γνωστό, σκοπός αλβανικής εκπαιδευτικής πολιτικής σταδιακά αναδεικνύεται η καλλιέργεια στους μαθητές της αντίληψης ότι η ελληνική μειονότητα ήταν αυτοφυής και αφύπαρκτη, χωρίς καμία σχέση με κάποιο άλλο έθνος έξω από τα σύνορα της Αλβανίας. Η προσπάθεια αποκοπής όλων των δεσμών της ελληνικής μειονότητας με την Ελλάδα συνοδευόταν με την προσπάθεια να καλλιεργήσουν στους μαθητές ένα αίσθημα αποστροφής για την Ελλάδα. Ήταν εκθετική. Η Ελλάδα εκθετική χώρα, δεν γινόταν καν λόγος για ελληνική μειονότητα σε εγχειρίδια ιστορίας και γραφής. Και σπουδαχνεθεί για τα ίδια πράγματα, αλλά ακόμα και σήμερα δεν υπάρχουν ελληνικά εγχειρίδια. Η γλώσσα έγινε το όργανο για την καλλιέργεια αλβανικής εθνικής συνείδησης. Ως προς τους Έλληνες μειονοτικούς δασκάλους, δεν μπορούσαν να διδάξουν κάτι καλύτερο από αυτό που ήδη γνώριζαν. Μόνο αυτό που δίσκαν τα βιβλία. Το καλοκαίρι στο χωριά υπήρχε ακόμα πρόβλημα όταν οι φοιτητές της Ακαδημίας του Αργυροκάστρου έπρεπε να μιλούν στο επίπεδο των άλλων. Γιατί διαφορετικά θεωρείται ότι ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι που οποίο έπρεπε να μην υπάρχει. Υποχρεωτικά, ο δάσκαλος πρέπει να γράφει για κάθε ώρα διδασκαλίας το μορφωτικό σκοπό της ώρας, με την υποχρέωση να αυτοσχεδιάζει, να ενίσχυει το χότζα, ακόμα και σε ώρες φυσικής ή μαθηματικών. Και δεύτερον, το διδακτικό. Το όριο γελιοποίηση ήταν σχόλιο του τύπου με την φροντίδα του κόμματος, η παραγωγή της Αγελάδος αυξάνει λόγω και του ενδιαφέροντο του ΙΓΕΚ. Το πέμπτο στοιχείο είναι ως προς τη θρησκεία. Έως το 1967 στους ναούς επιτρεπόταν η θρησκευτική διδασκαλία, σύμφωνα με το πνεύμα της εποχής, αλλά με απαραίτητο όρο την εναρμόνισή της με την αντίστοιχη ιδεολογία. Συνολικά, για να το πείσω εδώ, που είπα μόνο τι περίμενε περιπτώσει. Με άξονα την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε μορφές λογοκρισίας σε ένα σοσιαλιστικό κράτος με τα χαρακτηριστικά της Αλβανίας στον περίοδο του ψυχρού πολέμου. Έννοιες όπως εθνικισμός, διεθνισμός, πατριωτισμός και προλεταριάτο αποκτούν περιεχόμενο σε συνάρτηση με μορφές λογοκρισίας. Οι πολιτικές κρίσεις του διαφορετικού εθνικού ή μη παρελθόντος στο δημόσιο χώρο λαμβάνονται ως όψεις κατασταλτικής λογοκρισίας, όμως σταδιακά μεταβάλλονται και σε ένα πλαίσιο αυτολογοκρισίας εντός των μειονοτήτων. Η χρήση των περιορισμένων μέσων μαζικής επικοινωνίας, ιδιαίτερα του ραδιοφώνου και της κρατικής τηλεόρασης, όπως και η δυνατότητα ακρόασης μη αλβανικών μουμουέ, διαμορφώνει το καθεστώς για την εφαρμογή προληπτικής λογοκρισίας. Η προσπάθεια κατανόησης δεν μπορεί παρά να συναντά αντίστοιχα παραδείγματα από άλλα βαλκανικά κράτη την ίδια περίοδο, αλλά και να διακρίνει τα χαρακτηριστικά του αλβανικού παραδείγματος. Αυτά. Ευχαριστώ.